Lovely touch gets by it back. Xavi. Around the defense, tucking it home. And just here! That's what he this does with his left. This doesn't get any better world football than this, people. Oh. Messi. Messi's the favourite, and it's curled in! Barcelona go in front! Ανασχηματισμός γκολάρα, κυρίες και κύριοι. Ένας ανασχηματισμός ο οποίος προκάλεσε, αν θέλετε, και χαμόγελα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, με παλαιά υλικά, φθαρμένα υλικά, μία από τα ίδια, με Λοβέρδο, με την κυρία Γκερέκου. Και δεν το λέω για τους ανθρώπους, αλλά πρόσωπα και πράξεις επαναλαμβανόμενε παίρνουν τα ίδια αποτελέσματα, φίλες και φίλοι. Πρόκειται για κυβέρνηση του τελευταίου πολιτικού και οικονομικού ταμείου, την οποία υπέγραψαν οι ξένοι. Άμα δείτε τον Υπουργό Οικονομικών, διευθυντής του Σιμίτη και διευθυντής του Παπαδήμου, υπογραφή από κάτω Μπερλίν. Βερολίνο, μην κοροϊδευόμαστε. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω ότι η εκπομπή μεταδίδεται από θέση 852 της Νόβα, από το Crash Online. .gr. Χορηγός της εκπομπής είναι η Health Aid, μεγάλη εταιρεία συμπληρωματικής διατροφής, έτσι, και το Προσταβιτάλ, που είναι για ορισμένους, ξέρετε, Προσταβιτάλ, καταλαβαίνετε, για τις πιο μεγάλες ηλικίες. Θα πάω τώρα να δούμε ορισμένες στιγμές από την κυρία Σοφία Βούλτεψη. Εγώ το χάρηκα, παλιά συνάδελφος, νεότερη από μένα φυσικά, πολύ. Ήξερα και τον πατέρα της, τον Γιάννη, εντάξει, η κοπέλα Μητσοτακική οικογένεια, εντάξει, μην αυτόν, εντάξει, δεν ήταν καραμαλική ποτέ. Ο πατέρας της ήταν εκπρόσωπος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του επιτίμου, εντάξει, αλλά και είδατε, μετά τον πατέρα της και αυτή πλέον σε θέση κυβερνητικού εκπροσώπου. Είδατε καμιά φορά η ζωή, η μοίρα, παίζει διάφορα, ας πούμε, πράγματα. Πολύ το χάρηκα εγώ με τη Σοφία, η οποία έψαχνε τελευταία στιγμή να φτιάξει λίγο το μαλλί. Εντάξει ρε παιδί μου, έφυγε και αυτός ο Κεντήγογλου, δεν μπορούσα να πει χωρίς στρατηλάμε εκεί. Δεν μπορούσα να έρθει μια κοπέλα να πει, εντάξει. Να έβγαινε. Πρώτη φορά. Ραβάτα. Το παίζε και ζε πρεμιέ τώρα, εντάξει. Να τη δούμε. Αγαπητή Σοφία, λες δηλαδή, μα λες δηλαδή ότι η ΕΣΥΕ και οι εκλογές της είναι η αιτία του διεθνή διασυρμού της χώρας με την κλειστή ΕΡΤ, με το μαύρο, ποιος είναι, μόλις πριν τα δείχναμε. Όλος ο ξένος τύπος, κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να υιοθετήσουμε την άποψή σας. Ότι έβαλε η Λιμπερασιόν του Ρότσιλντ, ο οποίος έδιωξε το Σέρτζι Λίσε. Μα δεν είναι η Φιγκαρό, είναι όλα τα μέρος, όχι μόνο το Βέλγιο. Ποιανού είναι η Βούλτεψη, ποιανού ιδιοκτήτη είναι το BBC. Όλοι τους είναι αγορασμένοι από εμπόρους όπλων. Το BBC είναι αγορασμένο από εμπόρους όπλων. Το BBC και το ΆΤΕ. Το BBC που βλέπουμε τώρα είναι από εμπόρους όπλων. Βεβαίως. Το BBC. Συγγνώμη, έχω γράψει γι' αυτό. Έχω γράψει γι' αυτό. Έχουν πουληθεί όλα τα μέσα σε εμπόρους όπλων, στον Ρότσιλ, σε τραπεζίτες και σε τέτοιους. Κυρία Βούλτεψη, κυρία Βούλτεψη, εννοείται ότι ο κύριος Μάρτιν Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι και αυτός εξονημένος και πουλημένος σε εμπόρους όπλων, που είπε ότι είναι αδιανόητο για μια δημοκρατία αυτό που έγινε με την ΕΡΤ. Ναι, εντάξει, τι θέλετε να πείτε, ακούστε μου. Όχι, σας ρωτάμε για να ξέρουμε μήπως και ο κύριος Σούλτς είναι και αυτός εμπλεγμένος σε εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Άμα, να δεις το κάτι, μην μου πει κάνεις εμένα γυριστή, γιατί εγώ είμαι καλύτερη. Τόση ώρα μου μιλάγατε για τον ξένο τύπο. Τώρα πήγατε στον κύριο Μάρτιν Σούλτς. Ακούστε, κύριε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Κουρουπλή. Είστε πολιτικοί απατεώνες. Κύριε Κουρουπλή. Ζητάω να βγουν από τα πρακτικά δύο αχαρακτήριστες εκφράσεις που δεν ταιριάζουν στην αίθουσα που είμαστε. Πρώτο, τα περιαχρήστη. Και το δεύτερο, είστε πολιτικοί απατεώνες, που είπε η κυρία Βούλτεψη. Η κυρία Βούλτεψη μπορεί να έχει πανικό και να έχει πέσει. Κυρία Βούλτεψη, εγώ σας άκουσα. Μπορεί να έχει πανικό και να έχει πέσει σε παραλήρημα. Είχε δώσει κάποιες απαντήσεις η κυρία Βούλτεψη, που έλεγε ότι τα ξένα μέσα ενημέρωση, όπως το BBC και άλλα, έχουν αγοραστεί από εμπόρους όπλων.
και ότι το έχει γράψει αυτό το πράγμα. Τώρα εγώ θέλω να τη συμβουλεύσω, εάν τη ρωτήσουν αν το Der Spiegel, η Süddeutsche Zeitung, η Die Welt, η Bild, που είναι μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχουν αγοραστεί από εμπόρους όπλων, να αποφύγει να το απαντήσει, μήπως τυχόν και ξαφνικά την πάρουν ένα τηλέφωνο και της πούνε ότι άλλαξε απότομα εκεί. Έτσι. Πάω στον κύριο Κουδαλάκη, ένα δεύτερο σχόλιο, Γιώργο, δικό σου. Νομίζω ότι κάποια από τα πρόσωπα, καταρχήν θα έχουν δύσκολη συμβίωση στα υπουργεία τους, έτσι. Δηλαδή, ο Ντινόπουλος με τον Τόλιο, ας πούμε, νομίζω. Γιατί, ότι... μια χαρά, ο κύριος Ντινόπουλος πρέπει να είναι happy. Επειδή έχω συνεργαστεί με τον Αργύρη όταν ήταν πολεμικός ανταποκριτής, πρέπει ότι είναι ένας ικανός, πολύ συγκρουσιακός όμως άνθρωπος. Και ο Ντόλιος έχει αντίθετες απόψεις. Λέω στο Υπουργείο Ιστορικών. Νομίζω πάντως ότι είναι σαφές και να για τους... γίνονται τσαμπουκάδες. Ναι. Τι να γίνεται, να βγαίνει ο Ντινόπουλος και να κάνει τσαμπουκά, δεν νομίζω. Όχι, όταν λέω για συγκρούσεις δεν εννοώ συγκρούσεις. Και το όνειρο έγινε υπουργός για κάποιους μήνες. Εντάξει, γιατί δηλαδή. Δεν εννοώ μόνο συγκρούσεις των παραθύρων. Δεν εννοώ μόνο συγκρούσεις των παραθύρων. Εννοώ και των απόψεων. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς που μπήκαν τώρα στην κυβέρνηση είναι πολύ δυναμικά στελέχη, με καθαρό δεξιό λόγο, γεμάτο γωνίες. Ο Γιακουμάτος θα πλακωθεί. Ο Ντινόπουλος θα πλακωθεί. Ο Μάκης. Η Βούλτεψη θα πλακωθεί. Ο Μάκης. Αν δεν πλακωθεί. Πάρε με το τηλέφωνο τον κύριο Γιακουμάτο. Με τον διπλανό υπουργό. Αν δεν πλακωθεί με τον διπλανό υπουργό, θα πλακωθεί σίγουρα με τον διπλανό παράθυρο. Ο Βορύδης. Κύριος. Νομίζω ήταν και εκπρόσωπο σε μια υπόθεση ενέργεια. Ήταν κάπου, ήταν το τελευταίο καιρό. Ήταν καταπληκτικό. Κατά πάντως, την άσκηση των δικηγορικών καθηκόντων του θα, και διάφορα άλλα που όλο θα το διακινδυνεύσω να το πω για τον Βορύδη. Ο Βορύδης δεν είναι Άδωνης για να τσακωθεί με όλους. Έτσι. Γιατί δεν είναι Άδωνης, γιατί δηλαδή που γιατί ο Άδωνης έφυγε. Ξεσκίστηκε ήθελε... για τον Σαμαρά ο Άδωνης. Και να τι πήρε. Δεν τον ήθελε κανένα. Να τι πήρε την απόσυρση. Κανένα την απόσυρση στο σπίτι του. Γιατρό, κανένα νεοδημοκράτη φαρμακοποιό. Τι πήρε. Και το παιδί δεν δουλεύει και πολύ καλά. Του είπαν να πάει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Δεν ήθελε ο άνθρωπο. Όχι μόνο. Θέλει να αποτοξινωθεί από αυτό το περιβάλλον. Και στο Μιχελάκη. Εγώ το λέω με συγκίνηση και μπράβο. Και στο Μιχελάκη. Ο κύριο Μανώλη, παρακαλώ. Ένα δεύτερο σχόλιο, παρακαλώ. Και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και στον κύριο Μιχελάκη να πάνε κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και δεν πήγανε. Αυτό δείχνει κάτι. Τώρα σε σχέση με. Γιατί δεν πήγανε άρα. Δεν πήγανε γιατί φαίνεται ότι. Γιατί ξηγείται έτσι ο Σαμαρά πάντα. Τώρα... Θα σα πω εγώ, έτσι ξηγείται ο Σαμαρά. Στο Μιχελάκη έχει ξαναξηγηθεί. Κρίμα που μέχρι χτε ο Άδωνη έλεγε ότι ο καλύτερο πρωθυπουργό είναι ο κ. Σαμαρά. Πάρα πολύ έτοιμο παιδί ο Σαμαράς, πάρα πολύ έτοιμο παιδί. Μιλάμε ο Αμιζάρης. Πάντως Γιάννη, εμείς θα θυμάσαι καλύτερα. Εμείς τους ξέρουμε καλά. Εμείς τους ξέρουμε καλά. Εγώ και ο Γιώργος. Εγώ και ο Γιώργος. Όχι να αφήσεις αυτά. Εγώ και ο Γιώργος. Εγώ και ο Γιώργος. Είμαστε πολύ φίλοι. Αυτά να τα αφήσετε κύριε Μανώλη. Κάτε μου τη χάρη. Κάτε μου τη χάρη. Είπα εγώ τίποτα. Μπα συμπλέουμε. Εσείς είναι δικά σας αυτά. Λέω κάτι. Σε σχέση με την πολιτική. Άμα το ξέρετε. Όχι, δεν το ξέρω γιατί τον υπέρεσα. Εγώ ξέρω ότι είναι αδάμας. Τρία χρόνια. Μα τι λέω εγώ. Το ίδιο λέω κι εγώ. Τους φίλους του φαίνεται και από την τέτοια. Τώρα παρακάτω. Κοιτάξτε, αν πάρουμε υπόψη μας ότι τρία πράγματα είναι αυτά που μετράνε σήμερα στον πολίτη, είναι η οικονομική πολιτική, είναι τα εργασιακά, είναι στα θέματα υγείας και είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και στα τρία αυτά, και στα τρία αυτά, οι όποιες αλλαγές που έχουν γίνει σε πρόσωπα γιατί, δηλαδή, δεν έχουν αλλάξει. Σας ενόχλησε που παρέμεινε ο Μητσοτάκης. Εγγύηση. Εγγύηση είναι. Και η γερμανική πρεσβεία το λέει αυτό. Εγγύηση. Είναι φιλογερμανική η. Σας ενόχλησε δηλαδή που έμεινε ο Μιχάλης. Εγγύηση. Για όλες τις υποδομές. Είναι για όλους τους δρόμους. Για όλες τις λεωφόρες. Κύριε Τράγκα, επιτρέψτε να σας πω. Εγγύηση είναι για τους Γερμανούς και για αυτούς που κερδίζουν από αυτή την οικονομική πολιτική. Για τον απλό εργαζόμενο, για τον συνταξιούχο, για αυτόν που πάει να πάρει φάρμακο και δεν μπορεί. Και θέλω να σου πω ένα παράδειγμα. Πήγα προχτές να πάρω ένα φάρμακο για τη χοληθερίνη που παίρνω. Είναι ο Βορύδης. Γιώργο μου, ξέρεις πόσο πήρα. Ξέρεις τι συμμετοχή πήρα. Είναι ο Βορύδης. 75%. Διαφωνείς ότι θα επιφέρει. Ένα λεπτό. Ξαφνικά πλήρωσα 75% συμμετοχή. Σε ένα φάρμακο και μου λες τώρα για πολιτική υγεία. Γιατί φταίει ο Βορύδης που μπήκε σήμερα. Ποιος φταίει. Δηλαδή. Ο Άδωνης. Ο Βορύδης φταίει. Ο Βορύδης με τον Άδωνη. Ο Άδωνης έφυγε. Έχουν τελείως. Καθάρισε. Πέρα από το συγκρουσιακό που είπε ο κύριος Κουδαλάκης και συμφωνώ. Δεν καθάρισε ο Άδωνης. Εσείς πιστεύετε ότι έχει αλλαγή στην πολιτική, έχει αλλάξει κάτι. Και να πω και ένα τελευταίο, επειδή ακούω παραμύθια προεκλογικά, ο ανασφάλιστος λέει δικαιούται να πάει στην νοσοκομιακή περίθαλψη. Έχεις καταλάβει πώς γίνεται. Πάει στο γιατρό το παιδί και αν του δώσει παραπεπτικό, πάει μετά στο νοσοκομείο και δεν λέει το νοσοκομείο
ο γιατρός, ο αρμόδιος, έχεις ανάγκη ή δεν έχεις, αλλά πας λέει, σε μια τριμερή επιτροπή που αποτελείται από το διοικητή, δεν ξέρω εγώ, από ένα διευθυντή και από κάποιον άλλον στην Ελλάδα, όταν θες να μην κάνεις τίποτα, τα παραπέμπεις σε μια επιτροπή. Θα συνεδριάζει η επιτροπή αυτή για κάθε ασθενή που θα έχει ανάγκη ανασφάλιση του σε ένα νοσοκομείο, θα μας τρελάνουν. Ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου και Ευρωβουλευτής Κατρούγκαλος, ένα σχόλιο ακόμη από εσάς. Είναι δύο ίδιες πολιτικές θα εφαρμοστούν και οι απολύσεις ομαδικές θα περάσουν τον Οκτώβριο και οι συντάξεις θα μειωθούν. Τι άλλο έχουμε τον Οκτώβριο, γιατί τον Οκτώβριο? Εγώ τον Οκτώβριο προβλέπω ότι Οκτώβριο-Νοέμβρης πριν πάνε από τα μελομακάρονα θα πάει. Δεν μπορεί να και ξέρετε γιατί θα πάει. Ξέρετε γιατί θα πάει. Το πρώτο είναι αυτό. Δεν περάσει μετά το Φεβρουάριο, η Νέα Δημοκρατία θα είναι. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις πολιτικής ειρωνίας που βγήκαν από την εκπομπή σας. Η μία, η νέα κοινοβουλευτική εκπρόσωπος να μιλάει για εξονημένο BBC. Και να μην βλέπει τα. Καλά, το είχε πει παλιά τώρα. Μην την κατηγορείτε. Πρώτη μέρα τη χαλάμε τη γλύκα τώρα. Όχι. Ξέρετε τι είναι, μετά από τόσα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία να τη πούνε πάρε τη θέση που είχε παλιά ο πατέρα σου, εκλεκτό δημοσιογράφο των Αθηνών. Ενώ φαντάζομαι. Μεγάλο πράγμα. Τώρα τι λέτε τώρα, έπιαν τα μαλάκια τα του κόμματο. Τα συστημικά μέσα ενημέρωση είναι η φωνή του δημοσιογράφου. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ναι. Είναι σαν να μιλά πραγματικά για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου. Γιατί ξέρουμε ποιου έχουν από πίσω τα συστημικά μέσα ενημέρωση και πώ εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο τη διαπλοκή των πολιτικών με τι οικονομικέ. Μίλησε η κοπέλα, μην την. Αλλά δεν βλέπει τα δικά μας, αυτό λέω. Είναι σαν την καμπούρα. Του καμπούρι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι η ειρωνία που φαίνεται να βγαίνει από την τοποθέτηση του κύριου Κασί. Ενώ φαίνεται να ψάχνουν να βρουν τους 180 ψήφους, το δικό τους οικοδόμημα. Μίλησε με χολή ο κύριος Κασίς. Το οικοδόμημα καταραίει. Για τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ναι, τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Κουκουλόπουλο. Μου κάνει εντύπωση. Ο Κουκουλόπουλος, πιστός άνθρωπος στο Βενιζέλο, να μην πάρει ένα υπουργείο, ρε παιδιά. Γιατί το όνομα του είναι πολύ απλό. Ο Κουκουλόπουλος, δηλαδή, τόσα χρόνια πίσω από το Βενιζέλο του κράτα και το αερόστατο. Όσο εφαρμόζουν αντιλαϊκές πολιτικές, έχουν ένα οικοδόμημα που θα καταραίει. Βάζουν κάτω από μια στέγη που στάζει μια λεκάνη και του βγαίνει μετά από κάπου αλλού η τρύπα και η διαρροή. Δηλαδή, αντί να ψάξουν να βρουν τις 180 ψήφους για την προεδρική εκλογή, καλό να θα να αρχίσουν να ψάχνουν στο εσωτερικό τους τις νέες διαφωνίες που θα έχουν. Ναι, αλλά εντάξει, και εγώ βλέπω και στο Υπουργείο Ανάπτυξη υπάρχει ένας αέρας, δεν διάσει. Θα δείτε, ουρές θα είναι οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Και η ανάπτυξη θα φυτρώσει παπαρούνες. Και είδατε το ποσοστό του νεοφιλελευθερισμού στη χώρα, ε? Οι νεοφιλελεύθεροι, οι καθαροί, οι γέφυρες πήραν κάτω και εσείς χάσατε 120.000 ψήφους. Μην αρχίσω να λέω πάλι τότε. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για τα μην αρχίσω να λέω τα πικρόχολα πάλι. Προχθές είχα εδώ δικού σας πάλι, μου μετράγαμε τους ψήφους, 120.000 χάσατε από το 12. Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πειράξει μια μεγάλη δοκιμασία να ανοίξει την κοινωνία και να κρατήσει τον ρυθμό. Τι να ανοίξει την κοινωνία, γιατί να την ανοίξει? Τι να ανοίξει την κοινωνία, ναι. Έπρεπε να έχει μεγαλύτερο ποσοστό από 30%. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Κάτι λέω, δεν πάει καλά με τον πρόεδρο, πείτε του τίποτα. Δύο προκλήσεις είναι. Ναι. Η μία είναι φανερή. Να φανεί η σύγκρουση με τα συμφέροντα, τη διαπλοκή, ότι θα προχωρήσει. Και δεν θα είναι μία από τα ίδια. Η ανάγκη λοιπόν του ρυθμιστικού. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μπορεί να είναι μία από τα ίδια. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν λέμε. Αλλά... Υπάρχει ένα σαφές πεδίο εξετάσεων. Η Αττική. Και τι θα κάνει η κυρία Δούρου. Θα δούμε τι θα κάνει. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι ριζοσπαστική πολιτική, αλλά και άνοιγμα στην κοινωνία, όχι καβούκι. Υπήρχαν περιπτώσεις πράγματι που έδειξε. Να πούμε ότι στην κυβέρνηση έχει μπει και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Στη θέση να μην... μακρύ. Γιατί εσείς χαμογελάτε, σας αρέσει κυρία Παπακώστα? Μια χαρά είναι. Ναι, μια χαρά είναι. Λέω, εντάξει. Για αυτές τις πολιτικές. Επίσης να σας πω, ο Βασίλης Κικίλιας, ελληνική αστυνομία και όλο τον όροφο μέχρι πάνω, έτσι. Έπαιζε φοβερή άμυνα στο μπάσκετ. Έπαιζε φοβερή άμυνα ο Γιώργος Ουρανός. Στο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Καρασμάνης. Με πάρει Κουκουλόπουλο. Έπρεπε να πάρει και ο Πάρης κάτι, δηλαδή, έτσι δεν είναι? Τόσα χρόνια ο πιο κολλητός άνθρωπος του Βενιζέλου. Δεν επιτρέπεται, κυρίες και κύριοι. Κωνσταντινόπουλος Γιακουμπάτος μαζί. Έτσι και δεν υπάρχει εκεί πέρα. Το έχει κλείσει έτσι και έχει φύγει κανονικά. Ό,τι σας λέω, κανονικά. Ξέρω τι λέω εγώ. Κύριε, να σας ευχαριστήσω. Εμείς ευχαριστούμε. Θερμά, κύριε καθηγητά, που είσαστε εδώ. Ελπίζω να βελτιώσετε κι εσείς το λόγο. Όχι να βελτιώσετε, εννοώ το δικό σας. Το λόγο της Κουμουνδούρου. Γιατί ξέρετε, 120.000 ψήφοι λιγότεροι, κάτι λέει μετά από τέτοιο βομβαρδισμό της ελληνικής κοινωνίας. Περιμένει πολλά ο κόσμος. Σοπεδωμένη, βαγδάτη ελληνική κοινωνία. Περίμενα κι εγώ 30% και είδα 120.000 ψήφους λιγότερους. Περίμενα, λέω. Ιστορικά πάντως, πρώτη φορά η αριστερά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ, ο χώρος της κεντροδεξιάς
Έχει σχέση αυτό που βλέπουμε σήμερα, κύριε Τράγκα. Δεν ξέρω, είναι κατάδια. Και σε σχέση με το Πασόκ, και σε σχέση με το Χαρδούβελη, και σε σχέση με το Σιμίτη. Λοιπόν, όχι δικά μας. Κύριε Χαρδούβελη, τι θα κάνετε. Εσεί δεξιό. Τεχνοκράτη. Τι δουλειά έχουμε εμεί οι δεξιοί με αυτού. Τι δεξιό. Φωνάζει εσύ, αλλά βγαίνει ο άνθρωπο με λίγο μισθή. Τι να κάνω εγώ. Δεξιό. Ναι, δεξιός ο κύριος Μανώλης, με λέει δεξιός. Εγώ δεξιός είμαι, δεν άλλαξα. Βγαίνει ο Άδωνης, με λέει κομμουνιστή και τελειώνουμε. Τον κύριο Κουδελάκη να ευχαριστήσω δερμά τον συνάδελφο. Να σε καλά. Που είμαστε κάθε πρωί πολύ νωρίς κοντά σας. 6 με 8 ο κύριος Κουδελάκης, 8 με 10 εγώ. Στο Real FM. Κυρίες και κύριοι. Φρεσκαδούρα. Όχι. Δεν είναι φρεσκαδούρα. Είναι το τελευταίο ταμείο που θέλει να κάνει ο Σαμαράς με το Βενιζέλο. Πριν γίνουν αλίστου μνήμης. Θα με θυμηθείτε. Πολιτικά θα είναι αλίστου μνήμης. Θα φύγουν. Το θέμα που έθεσε προηγουμένως ο κύριος Μανώλης θα το κάνω αλλεπάλληλες εκπομπές. Δηλαδή τι γίνεται με το χώρο της κεντροδεξιάς που είναι μια διαλυμένη κατάσταση. Μια τεράστια λαϊκή πλατφόρμα η οποία ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έχει γίνει 500 κομμάτια. Έτσι. Αυτή την ώρα. 500 κομμάτια. Και όπως κοίταζα αυτούς που τοποθέτησε ο κύριος Σαμαράς, έκανα μέσα στον ορφανό. Πήγα εκεί στον ορφανό, σταμάτησα λιγάκι. Πουθενά δεν είδα Καραμαλικό μέσα. Πουθενά δεν είδα την παλιά Νέα Δημοκρατία. Θα μου πείτε Μάκη Γιακουμάτος. Το ρημάξανε το φουγαρά το Μάκη. Του βγάλανε για την οικογένειά του πράγματα και θάματα. Και ο ίδιος, μιλώντας στο ΚΡΑΣ το περιοδικό, εμέσως πλην σαφώς υπονόησε ότι αυτά ξεκίνησαν από το προστασίας του πολίτη. Ή δεν είναι έτσι κύριε Κουδαλάκη. Έτσι ακριβώς. Και τώρα είναι υφιστάμενο. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Ακολουθεί επί του πιεστηρίου με τον κύριο Μάκη Κουρή και τον κύριο Ξενάκη, εκλεκτούς συναδέλφους και εκλεκτούς καλεσμένους. Μπείτε τώρα στο crassonline.gr. Θα δείτε και την εκπομπή και όλο το προσκήνιο του ανασχηματισμού. Καλό βράδυ να έχετε όλοι σας. Αρτσίουνε ο Νεϊμάρ, πεντηρέει το Ματέι. Γκολ! Around the defense, tucking it home! Magisterial! That's what he does with his left! This doesn't get any better world football than this, people! Messi! Messi's the favourite, and it's curled in! Barcelona go in front!